αυτή η προσπάθεια που γίνεται σήμερα και το κείμενο το οποίο υπογράφουμε 45 παθολόγοι είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας μηνών, γιατί οι ελλείψεις δεν είναι κάτι που έχουν προκύψει τώρα. Οι ελλείψεις κρατάνε πολλούς μήνες έως χρόνια και έχουμε αλλεπάλληλες φορές προειδοποιήσει για το πού πηγαίνει το πράγμα. Και αν μέχρι πρότινος η ασφάλεια των ασθενών κρεμόταν από μία τρίχα και αυτή έχει κοπεί, εμείς θέλουμε να επικοινωνήσουμε και στον κόσμο, τους εργαζόμενους, τους υπόλοιπους, ότι πια κινδυνεύει κόσμος. Εδώ και μήνες αναγκαζόμαστε να κάνουμε εφημερίες πολύ πάνω από το πλαφόν μας. Εδώ και μήνες αναγκαζόμαστε να κάνουμε κουτσουρεμένες βάρδιες και στα επίγοντα. Εδώ και μήνες αναγκαζόμαστε να κάνουμε εσωτερικές εφημερίες με λιγότερους γιατρούς από αυτούς που τηρούν για το μίνιμουμ όριο ασφαλείας. Έχουμε ξεκινήσει μια κινητοποίηση παθολόγου του νοσοκομείου, διότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ζούμε επικίνδυνες στιγμές και για την υγεία τη δικιά μας και για την υγεία των αρρώστων που έρχονται στα νοσοκομεία μας. Διεκδικούμε μαζικές μόνιμες προσλήψεις στο νοσοκομείο. Τους τελευταίους μήνες και μέσα στην περίοδο της πανδημίας υποχρεωνόμαστε σε υπερεργασία και υπερεφημέρευση. Λέμε ως εδώ και γι' αυτό εδώ και μία εβδομάδα έχουμε καταθέσει προγράμματα ασφαλή με τα όρια του αριθμού των εφημεριών που ορίζει ο νόμος, και αυτό έχει σαν συνέπεια να μειωθεί ο αριθμός των συναδέλφων γιατρών που εφημερεύουν κάθε μέρα στα παθολογικά τμήματα. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να αντιδράσουμε απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται.